Σεβασμιότητα Μητροπολίτη, Μητροπολίτα Ιταλίας και αγαπητέ Χριστό, αδελφέ Πολύκαρπε, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, όσοι είστε παρόντες σήμερα στον Ιερό Αυτό Ναό της Αγίας Παρασκευής. Είναι η μνήμη του Αγίου Σοφρονίου, του Αγίου Αρίτου, ο οποίος εκοιμήθη στην Ιερά Μονή του Έσεξ και πρόσφατα τα τελευταία χρόνια εισήλθε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Και εδώ στην Ναύπακτο έχουμε αφιερώσει το ένα κρίτος του Ιερού Αυτού Ναού της Αγίας Παρασκευής, το έχουμε αφιερώσει στη μνήμη του Αγίου Σοφρονίου και σήμερα τελέσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και αύριο θα τελέσουμε την ακολουθία του Όρθρου και φυσικά και τη Θεία Λειτουργία. Με την ευκαιρία αυτή και με την άδεια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη, ο οποίος χωροστάτησε σήμερα και θα τον έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια του μηνός αυτού, θα ήθελα δύο λόγια να πω για τον Άγιο Σοφρόνιο. Φυσικά έχω γράψει πάρα πολλά για αυτόν και πιθανόν να τα έχετε διαβάσει, αλλά θα ήθελα να παρουσιάσω την αγάπη σας μερικά λόγια, μερικά σημεία από τη ζωή του μεγάλου αυτού πατρός της Εκκλησίας των ημερών μας. Ο Θεός, όπως σε κάθε άνθρωπο, έτσι και σε μένα, έδωσε πολλά χαρίσματα και πολλά δώρα. Είναι μεγάλος ο Θεός και δίνει πολλά δώρα. Μεγαλοδωρεώτης, όπως λέγει ο Άγιος Νικόλος Καβάσιλας. Και ένα από τα μεγάλα δώρα τα οποία με αξίες μου έδωσε ο Θεός και με αξίες να απολαύσω είναι να γνωρίσω τον Άγιο Σοφρόνιο με την ευχή του γέροντός μου, Μητροπολίτου Εδέσης Πέρης και Ανομπίας Αγίου Καλλινίκου, και πήγαινα στη Μονή που τα τελευταία χρόνια ήταν στην Αγγλία. Για πολλά χρόνια τον γνώριζα, για 11-12 χρόνια, επήγαινα κάθε καλοκαίρι και καθόμουν κοντά του για να μαθητεύσω στα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Και με αξίωσε ο Θεός να τον γνωρίσω πολύ καλά, όσο μπορούσα εγώ βέβαια να τον καταλάβω, αλλά αξιώθηκα από τον Θεό και να με αγαπήσει αυτός ο Άγιος και με αγάπησε και ενδιαφερόταν για τη ζωή μου και ρωτούσε και πάντοτε είχαμε την επικοινωνία. Με αγαπούσε ιδιαίτερα και αυτό το θεωρώ ιδιαίτερη τιμή. Αν με ρωτούσε κανένας και μου έλεγε τι είδες αυτόν τον άνθρωπο που γνώρισες τόσα χρόνια, όχι μόνο τον γνώρισα, τον άκουσα, τον είδα, συμβαδίσαμε μαζί στο δρόμο, φάγαμε μαζί, ταξιδέψαμε μαζί. Αν με ρωτούσε κανείς τι ήταν αυτό το οποίο είχε αυτός ο Άγιος, ο Μεγάλος Άγιος των ημερών μας, θα μπορούσα να πω ότι δεν ήταν απλώς ένας άνθρωπος, δεν ήταν απλώς ένας καλός άνθρωπος, δεν ήταν ένας Άγιος άνθρωπος, αλλά ήταν ένας άνθρωπος μέσα στον οποίο ερχόταν μια ολόκληρη παράδοση, ένα ποτάμι, ένα ρεύμα, θα έλεγα, της αιωνίου ζωής. Ο ίδιος έλεγε ότι ο Λόγος του Θεού είναι ρεύμα της αιωνίου ζωής. Μέσα από Αυτόν περνούσε αυτό το πνευματικό ρεύμα, το ρεύμα της αιωνίου ζωής. Ο ίδιος έλεγε ότι ο Άγιος μοιάζει σαν ένα πουλάκι το οποίο κάθεται πάνω σε ένα καλώδιο της ΔΕΗ και ενώ μέσα από το καλώδιο περνάει πολύ μεγάλη τάση ρεύματος, το πουλάκι δεν το αγγίζει. Έτσι ακριβώς είναι ο Άγιος. Μέσα από τον Άγιο περνάει το ρεύμα της αιωνίου ζωής, όλη αυτή η παράδοση και η αιώνια ζωή, και όποιος πάει κοντά του αναπαύεται, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με το δικό του παράδειγμα, αναπαύεται σαν το μικρό πουλάκι επάνω σε αυτό το καλώδιο χωρίς να πάθει τίποτα. Επομένως ήταν ένας ποταμός αιωνίου ζωής, το οποίο δεν φαινόταν εξωτερικά. Αισθανόταν κανείς βεβαίως όταν το συναντούσε, αλλά έπρεπε να τον πλησιάσει πάρα πολύ κοντά για να δει όλο αυτό το μεγαλείο του ανθρώπου αυτού. Μέσα από αυτό το ρεύμα της αιωνής ζωής που περνούσε από την ύπαρξή του θα μπορούσα να πω τρία σημεία, τρία μικρά ρευματάκια. Το πρώτο ήταν ότι ήταν ένας πραγματικά ζωντανός θεολόγος. Όταν λέω ζωντανός θεολόγος δεν εννοώ έναν θεολόγο ο οποίος έχει ακαδημαϊκές σπουδές, πράγμα το οποίο το τιμούμε και αυτό μέσα στην Εκκλησία. Δεν ήταν μια εγκυκλοπαίδεια θεολογίας, είναι ένα ιδιαίτερο μάθημα το οποίο κάνουμε τα παλιά χρόνια, εγκυκλοπαίδεια της θεολογίας. Δεν ήταν μια ιστορία των δογμάτων που μαθαίνουμε στο Πανεπιστήμιο, δεν ήταν μια εκκλησιαστική ιστορία, αλλά ήταν
μια ζωντανή θεολογική πηγή, διότι μέσα του κατοικούσε το Άγιο Πνεύμα και όταν τον πλησίαζε κανείς του έλεγε ένα λόγο και αυτός ο λόγος του άνοιγε προοπτικές. Δεν έλεγε πολλά πράγματα, δεν τον άκουσε να κάνει πολλά κηρύγματα, δεν έκανε κηρύγματα, αλλά όταν τον πλησίαζε κανείς και χωρίς καν να το ρωτήσει άνοιγε το στόμα του και έλεγε ένα λόγο. Και αυτός ο λόγος δεν ήταν καρπός μελέτης και διαβασμάτων, αλλά δεν μιλούσε ποτέ αν δεν είχε μια αποκάλυψη. Δηλαδή μιλούσε αυτά τα οποία έζησε ο ίδιος, αυτά τα οποία είχε ακούσει από τον Άγιο Σιλοανό τον Αθωνίτη, τον γέροντά του, τον πνευματικό του πατέρα, και αυτά τα οποία έμαθε και μοιήθηκε στο Άγιον Όρος, από την Ιερά Μονή του Αγίου Παντελήμωνος και μετά στα Καρούλια του Αγίου Όρους που παρέμεινε εκεί 7 χρόνια, 4 χρόνια εκεί και μετά μετακινήθηκε 3 χρόνια σε μια άλλη σπηλιά. Ήταν ένας σπηλαιώτης Άγιος, παρέμεινε μέσα στη σπηλιά και προσευχόταν διαρκώς στο Θεό και είχε λάμψεις και αποκαλύψεις. Εκείνο το οποίο παρατήρησαν ότι κάθε λόγος του ήταν ένας λόγος ζωής, ήταν δική του πείρα, δεν ήταν από τα διαβάσματα τα οποία έκανε. Άρα ήταν ένας ζωντανός θεολόγος. Το δεύτερο σημείο που εγώ παρατηρούσα ήταν ένας εξαιρετικός λειτουργός. Δηλαδή ήταν ένας λειτουργός ησυχαστής. Πώς μπορεί κανείς να δει ανθρώπους οι οποίοι είναι στην έρημο, είτε στο Σινά, είτε αλλού, είτε στο Άγιον Όρος, να δει μερικούς ερημίτες να λειτουργούν. Πώς λειτουργούσαν? Έτσι ακριβώς λειτουργούσε σε όλη του τη ζωή. Και πολλές φορές λειτουργούσα μαζί του, συλλειτουργούσα μαζί του και έβλεπα δίπλα μου ότι ήταν ένας πραγματικά ησυχαστής, ιερουργός, λειτουργός. Το λέω αυτό γιατί η Θεία Λειτουργία δεν είναι απλώς ένα τυπικό το οποίο πρέπει να τηρήσουμε. Δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Η Θεία Λειτουργία δεν είναι μια παράσταση. Η Θεία Λειτουργία δεν είναι ένα θέατρο. Και νομίζω σε αυτό το λάθος πέφτουμε όλοι εμείς οι κληρικοί, οι περισσότεροι από εμάς. Όταν δηλαδή τελούμε τη Θεία Λειτουργία σαν να παίζουμε θέατρο και ίσως κακής ποιότητος, διότι αυτοί που παίζουν το θέατρο στη σκηνή, τουλάχιστον όταν έχουν ένα ρόλο, τον κάνουν πάρα πολύ καλά το ρόλο. Τελείωσε αυτός ο ρόλος, μετά αρχίζει η καθημερινότητα. Πολλές φορές μερικοί από εμάς δεν κάνουμε αυτό το ρόλο, το πραγματικό που έχουμε μέσα στην Εκκλησία. Ο πραγματικός λειτουργός είναι εκείνος ο οποίος είναι θεολόγος, το πρώτο γνώρισμα το οποίο σας είπα. Και επειδή ακριβώς είναι θεολόγος και έχει γνώση του Θεού και έχει μέσα του την αίσθηση της αιωνίου ζωής, λειτουργεί και αισθάνεται τι κάνει εκείνη την ώρα. Και πραγματικά ήταν ένας νυφάλιος, δεν μιλούσε καθόλου στη Θεία Λειτουργία, προσεκτικός. Το πνεύμα του και η ψυχή του ήταν στο Θεό. Δεν τολμούσες να τον πλησιάσεις, να του πεις κάτι. Ήταν αφοσιωμένος στο έργο το οποίο έκανε και ασφαλώς θα είχε μεγάλες πνευματικές εμπειρίες. Άρα ήταν ένας ησυχαστής, κληρικός και λειτουργός. Θέλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια θεωρία ότι η Θεία Λειτουργία είναι η Βασιλεία του Θεού. Φυσικά και είναι. Διότι όταν λειτουργούμε, τότε γίνεται ένωση ουρανίων και πηγείων. Γι' αυτό και όταν κάνουμε τη μικρά είσοδο, λέμε «και ποιήσον συν τη εισόδο ημών, είσοδον Αγίων Αγγέλων, συλλειτουργούντων και δοξολογούντων». Δηλαδή παρακαλούμε τώρα που θα μπούμε μέσα στο Ιερό Βήμα να εισέλθουν και οι άγγελοι και να λειτουργήσουν μαζί μας. Αυτό είναι η Θεία Λειτουργία. Δεν το λέμε αυτό έτσι εκεί και ως έτυχε. Το λέμε γιατί το πιστεύουμε και αυτό τελικά είναι. Αυτό αισθανόταν ο Άγιος Σοφρόνιος. Αλλά για να το αισθάνεται κανείς αυτό θα πρέπει να ζει ασκητικά, θα πρέπει να ζει ησυχαστικά. Δεν μπορεί κανείς να ζει πραγματικά τη Θεία Λειτουργία την Κυριακή όταν όλη την εβδομάδα δεν ζει ως ασκητής. Επομένως ήταν ένας, θα έλεγα, ησυχαστής, ιερουργός,
των μυστηρίων του Θεού και της Θείας Λειτουργίας. Και το τρίτο γνώρισμα που μπορεί να πει κανείς ότι το διαπίστωσα ήταν ένας πνευματικός πατέρας ο οποίος είχε μέσα το χάρισμα και να βλέπει και να κατευθύνει πνευματικά τους ανθρώπους. Ήταν ένας αξονικός πνευματικός τομογράφος. Δηλαδή όταν πήγαινες να το συναντήσεις, σε έβλεπε, σε παρακολουθούσε, σε ακτινογραφούσε και μετά σου έλεγε αυτό που έπρεπε να σου πει για να πάρεις μπροστά και να αρχίσει να ζεις την πνευματική ζωή. Αλλά ενώ έβλεπε καθαρά την ψυχή του ανθρώπου, συγχρόνως όμως ήταν ευγενέστατος, είχε μια αρχοντιά, είχε μια ευγένεια, είχε μια ευαισθησία, είχε μια λεπτότητα, δεν προσέβαλε κανέναν. Δηλαδή με πολύ διεισδυτικότητα και ευγένεια εισερχόταν μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου για να τον βοηθήσει. Αυτό είναι σημάδι ενός καλού πνευματικού πατέρα. Υπάρχει ένα γράμμα το οποίο το έστειλε σε κάποιον και του λέει «Δεν τολμώ να αγγίξω τις πληγές σας». Φοβερός λόγος. Δηλαδή πλησιάζει κάποιος ένα πνευματικό και είναι γεμάτος πληγές. Πληγές στο λογιστικό, πληγές στο επιθυμητικό μέρος της ψυχής, πληγές στο θυμικό μέρος της ψυχής, ενώ πληγές ψυχικές. Και εκείνος το έβλεπε και έλεγε «Δεν μπορώ, αδυνατό να αγγίξω τις πληγές σας». Και προσεύχομαι στο Θεό να σας δώσει άνωθεν τη χάρη και τη βοήθεια ώστε να αποκτήσετε προσευχή και να θεραπευτούν αυτές οι πληγές. Φοβερός αυτός ο λόγος. Όπως έναν άλλο λόγο τον οποίο γράφει σε μια επιστολή, λέει «Είναι μεγάλη η ευλογία από το Θεό να έχει τη διακονία του πνευματικού πατρός». Γιατί ο πνευματικός πατέρας γράφει ή έχει απέναντί του ένα ζωντανό βιβλίο του Θεού. Όπως έχουμε τα βιβλία και γράφουμε, έτσι κάθε άνθρωπος είναι ένα βιβλίο του Θεού. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Εμείς εστέ επιστολή γνωσκωμένη, δική μου επιστολή γνωσκωμένη υπό πάνω των ανθρώπων». Και έλεγε και έγραφε ο Άγιος Σοφρόνιος. Είναι φοβερή αυτή η διακονία του πνευματικού πατρός να έχει μπροστά του ένα ζωντανό βιβλίο, το βιβλίο του Θεού, και να γράψει έστω και μερικές λέξεις και μερικές φράσεις μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που αυτές θα τον βοηθήσουν να περάσει στην αιωνιότητα. Οπότε με τα δύο αυτά χωρία τα οποία σας είπα, καταλαβαίνετε τι πνευματικός πατέρας ήταν. Άρχοντας, ευγενής, ευαίσθητος, γνώστης του ψυχικού κόσμου, γι' αυτό και μπορούσε να θεραπεύσει με πνευματικό τρόπο χωρίς να το καταλάβει κανείς ότι θεραπεύτηκε. Δηλαδή έβλεπε έναν άνθρωπο, καταλάβαινε πλήρως την εσωτερική του ζωή και του έλεγε ένα λόγο. Και αυτός ο λόγος γραφόταν μέσα στην καρδιά του και το γράψιμο αυτό του δημιουργούσε αναμόχλευση εσωτερική και αυτό τον βοηθούσε να ξεπεράσει τα προβλήματα. Και είναι πράγματι φοβερός αυτός ο λόγος, ο πνευματικός πατέρας με το λόγο του, με τη ζωή του, με τη διδαχή του, να γράφει μέσα στο βιβλίο του κάθε ανθρώπου λόγια και αν του λέει λόγια και φράσεις που θα του μείνουν μέχρι τέλους της ζωής του και με αυτά θα περάσει στην αιωνιότητα. Είναι πραγματικά εκπληκτικός αυτός ο λόγος. Άρα λοιπόν ο Άγιος Σοφρόνιος, μεγάλος σύγχρονος Άγιος και που διαφέρει σε πολλά σημεία από άλλους Αγίους, κάθε Άγιος έχει το δικό του, τα δικά του στοιχεία, σε αυτόν διακρίνουμε αυτήν την παράδοση, αυτό το ρεύμα της αιωνίου ζωής που εκφραζόταν ως ζωντανή θεολογία, ως ησυχαστική ιερουργία, λειτουργούσε ως ένας ησυχαστής μοναχός και βεβαίως ήταν ένας ευαίσθητος και ευγενής πνευματικός πατέρας που βοηθούσε τους ανθρώπους με λεπτότητα
για να ξεπεράσουν μόνοι τους και με τη βοήθεια του Θεού τα προβλήματα τα οποία έχουν. Σε αυτό το πνευματικό πατέρα αφιερώσαμε αυτό το παρεκκλήσι εδώ του Ναού της Αγίας Παρασκευής. Μας δίνεται η δυνατότητα κάθε φορά στη μνήμη του, 11 του μηνός Ιουλίου, να ακούμε κάτι γι' αυτόν, να έχουμε την εικόνα του και να ζητήσουμε τις πρεσβείες, γιατί και σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε πληγωμένοι και ζητάμε παρηγοριά και κυρίως ζητάμε τη χάρη του Θεού. Ο Άγιος Σοφρόνιος, ο οποίος αγαπούσε τους ανθρώπους, να πρεσβεύει για όλους μας, ώστε να μας θεραπεύει η χάρη του Θεού διά της προσευχής. Αμήν.